αφιερωμένο στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κρεμαστινό. Παραφορτώσαμε τον Μανώλη το σκουλάκι. Μονάδα αιμοκάθαρσης στο Αγλαία Κυριακού. Παιδάκια από όλη την Ελλάδα, 3 φορές την εβδομάδα υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ένα βάσανο δυσβάσταχτο για την ηλικία τους. Απαραίτητο όμως για να συνεχίσουν να ζουν. Οικογένειες από όλη την Ελλάδα ζουν με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος δότης να εξασφαλιστεί το αύριο των παιδιών τους. Η νεφρική ανεπάρκεια δεν αστείευεται. Έχουν παράπονα για τις συνθήκες που γίνεται η αιμοκάθαρση. Παράπονα για την καθυστέρηση να βρεθεί δότης. Ο Δημήτρης Μάρκος με τον Μανώλη Αντώνα στην κάμερα ήταν σήμερα το πρωί κοντά σε αυτά τα παιδάκια. Στο Γιάννη από την Κρήτη, τον Κώστα από την Πάτρα και τον μικρό Αρμάνδο από την Βόρεια Ήπειρο. 10 χρονών ο Αρμάνδος έχει κουράγιο. Μεγαλύτερο από 20. Πώς σε λένε? Αρμάντο. Αρμάντο. Από πού είσαι? 40. Από τους Άγιους 40? Ναι. Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 10. 10 χρονών, ε? Ναι. Σ' αρέσει εδώ πέρα που είσαι? Βλέπεις τηλεόραση τώρα, τι κάνεις? Καλά. Πονά... Ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει, ε? Ναι. Πονάς καθόλου? Όχι. Τις γιορτές πώς τις πέρασες? Εδώ στο κρεβάτι σου, να? Ναι. Μας έχει έρθει εδώ και μερικούς μήνες. Ο λόγος που ήρθε ήταν ένας καταράκτης που είχε στα μάτια, που δεν έβλεπε. Το παιδί και ήρθε για να εγχείρηση ουσιαστικά. Εδώ διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρημένο στάδιο χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η οποία κατέληξε στο τελικό της στάδιο πριν από 2 εβδομάδες και αναγκαστήκαμε να βάλουμε με την επέμβαση μάλλον και της Εισαγγελίας Αθηνών, ανηλίκων Αθηνών, να βάλουμε το παιδί σε αιμοκάθαρση, διότι λείπουν οι γονείς και ένας αδερφός που το συνόδευε 17 χρονών βρίσκεται και αυτός αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Ποιον θέλεις να δεις πιο πολύ τώρα, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, ποιον θέλεις να δεις? Μαμά δεν έχω. Μπαμπά σου θέλω. Μπαμπά σου. Ναι. Θέλεις να τον δεις? Ναι. Ε? Ναι. Θέλεις να έρθει εδώ ο μπαμπά σου? Ναι. Μπαμπά σου, κορίτσα, αδερφός, θα έρθει εδώ. Θα έρθουν εδώ πότε? Ναι, δεν ξέρω. Δεν θα έρθει, δεν το πίνει βίζα. Πώς σε λένε? Σία. Πόσο καιρό είσαι εδώ πέρα, Σία? 9 χρόνια. 9 χρόνια περιμένεις για νεφρό? Ναι. Να σε ρωτήσω τι θα ήθελες πιο πολύ από τον Άγιο Βασίλη? Νομίζω ότι... Μια μεταμόσχευση. Μια μεταμόσχευση να κάνω και να πετύχει. Πόσο χρόνο είσαι? Τώρα 13. Πηγαίνεις στο σχολείο? Πήγαινε, τώρα σταμάτησα όμως. Γιατί? Γιατί είχα ένα πρόβλημα και έπρεπε να σταμάτησω το σχολείο. Εδώ πέρα έρχεσαι και εσύ όπως όλα τα άλλα παιδάκια, κάθε 2 ή 3 μέρες. 3 μέρες. 3, 5, Σάββατο. Εσύ δεν είχες λοιπόν την ευκαιρία να πεις τα ακάλατα όπως τα άλλα παιδάκια? Όχι. Πώς αισθάνθηκες? Λίγο άσχημα. Αν πάει ο κύριος Κρεμαστινός σε ένα οποιοδήποτε ευρωπαϊκό μεταμοσχευτικό κέντρο και δει πόσο καιρό περιμένουν τα παιδιά για μεταμόσχευση, πάνω από 6-8 μήνες αποκλείεται να περιμένουν. Εμείς έχουμε παιδιά όπως είναι η κόρη με 9 χρόνια. Έχουμε παιδί μέσα που είναι στην άλλη βάρδια βέβαια 15 χρόνια. Μα πού ακούστηκε αυτό? Μα πού, αν είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή του 2000 να περιμένουν παιδιά 9 χρόνια και 10 χρόνια για μεταμόσχευση. Και στην εποχή του 2000 να καταλήγουν τα παιδιά να κάνουν αιμοκάθαρση με αυτό εδώ. Μεσάντ. Στην εποχή του 2000, τι, αν είναι δυνατόν. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι σαντ, γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα η κόρη μου, ρίξη της φίστουλας. Έπαθε αιμορράγηση φίστουλα και δεν είχε άλλη προσέλαση για να κάνει αιμοκάθαρση και υποχρεώθηκε να βάλουν σαντ στο πόδι για να κάνει αιμοκάθαρση. Το σαντ υπήρχε πριν 20 χρόνια. Και τώρα στο 2000 να κάνει το παιδί που κάνει 9 χρόνια αιμοκάθαρση με σαντ στο πόδι και να είναι επί 3 μήνες να πηγαίνει έρχεται κάθε μέρα νοσοκομείο. Και αυτός ήταν ο λόγος που είπε η κόρη μου ότι σταμάτησε το σχολείο της. Τα περισσότερα παιδιά εδώ μέσα περιμένουν τόσα χρόνια να κάνουν μια μεταμόσχευση. Εσύ περιμένεις 9 χρόνια. Ναι, 9 χρόνια περιμένω. Και δεν ξέρω πια πόσο θα περιμένω ακόμα. Εσύ τι ελπίζετε το 1995, η Σία μας είπε, θέλει νεφρό οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μία μεταμόσχευση για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, αλλά και μία η προτεραιότητα στις μεταμοσχεύσεις, ειδικά για τα παιδιά. Γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο που χάνουν, είναι πάρα πολλά που στερούνται τα παιδιά.
Δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι το ύψος τους, είναι γενικώς πολλά πράγματα τα οποία στερούνται τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που όταν τελικά θα τους γίνει η μεταμόσχευση, mm-hmm. σε μια προχωρημένη όμως ηλικία, μετά θα τότε είναι ανώφελο. Ναι. Είναι ανώφελο. Γιατί, εξηγήστε στον κόσμο γιατί ανώφελο. Γιατί έχει χάσει την εφηβική του ηλικία το παιδί. Έχει μείνει στο 1,34 όπως είναι η κόρη μου τώρα 13 χρονών. Στερείται τα πάντα. Δεν ζει σαν παιδάκι να πάει να παίξει σαν παιδάκι. Να πάει να γελάσει σαν παιδάκι. Το νερό, στερείται το νερό μέρα παρά. Δηλαδή δίνει το πολύ που δικαιούται ένα κιλό την μισό κιλό την ημέρα να πιει. Διψάει το καλοκαίρι και του δίνουμε με το σταγονόμετρο να πίνει. Όλα τα παιδιά. Μην πάρουν βάρος, μην πάθουν πνευμονικό είδημα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Πόσο χρόνο είσαι? 6. Η Ελευθερία είναι 6 χρονών. Είσαι στο πατέρα της. Έτσι δεν είναι? Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την Ελευθερία και για σας? Κοιτάξτε, τι να πω τώρα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είμαι από εδώ, είμαι από Κρήτη. Από Κρήτη έρχομαι σήμερα. Έρχεστε κάθε 2-3 μέρες από Κρήτη? 3 φορές την εβδομάδα από Κρήτη. Δηλαδή από σήμερα αρχίσαμε και ερχόμαστε από Κρήτη. Τις άλλες μέρες ήταν νοσηλευόταν το παιδί εδώ πέρα. Ναι, και έκανε θερμοκάθαρση. Δηλαδή τώρα τελευταία άρχισε και έκανε θερμοκάθαρση. Πόσο καιρό είναι εδώ η Ρία και από πόσο χρονών έχει το πρόβλημα? Κοίταξε, γεννήθηκε με το πρόβλημά της. Γεννήθηκε με το πρόβλημά της. 7 μηνών το καταλάβαμε πως είχε το πρόβλημα. Είναι Αφρικιάνη πάλι. Ναι, από τότε είναι στο νοσοκομείο μας. Ο Κωστής είναι ένα 14χρονο αγόρι με τελικού σταδίου Αφρικιάνη ανεπάρκεια. Το οποίο υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση εδώ και 6 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση 6 χρόνια. Το παιδί αυτό έχει μια λόγω επιπλοκής κατά την θεραπευτική αγωγή όταν ήταν στην βρεφική του ηλικία, έχει μείνει κοφάλαλο και έχουμε επιπλέον αυτή τη δυσκολία. Γιώτα, πόσο γνώνεις? 10. Εδώ μένεις, στην Αθήνα? Στην Πάτρα. Στην Πάτρα? Και έρχεσαι κι εσύ κάθε 2 μέρες από την Πάτρα εδώ πέρα για να κάνεις αιμοκάθαρση? Όχι, 3. Κάθε 3 μέρες, ε? Ναι. Κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι για να είσαι εδώ, ε? Ναι. Τα Χριστούγεννα που ήσουν, εδώ ή στην Πάτρα? Στην Πάτρα. Πέρασες όμορφα? Ναι. Ε, είπες τα κάλαντα το Σάββατο? Όχι, γιατί ήμουν εδώ. Έρχεται το 1995, δεν είναι? Ναι. Μια καινούργια χρονιά. Σε τι ελπίζεις? Να γίνω καλά. Γιώργο, εσύ είναι αλήθεια ότι έκανες πρόσφατα μεταμόσχευση? Ναι. Ε? Ναι. Τώρα είσαι καλά δηλαδή? Ναι. Τι έχεις να πεις στα άλλα παιδάκια που περιμένουν εδώ στα κρεβάτια τους, στα κρεβατάκια όπως περίμενες και εσύ για πολύ καιρό? Να κάνουν μεταμόσχευση. Να τους βοηθήσει κάποιος να κάνουν μεταμόσχευση, ε? Ναι. Εσύ πόσο χρονών είσαι? 8. Πώς πέρασες αυτές τις μέρες? Καλά. Είπες τα κάλαντα? Όχι. Γιατί? Γιατί για με έβγαλε έξω ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, να, ο μπαμπάς είναι εδώ, ε. Ναι. Ναι, δεν τον βγάλαμε τον Γεωργάκη έξω γιατί πρέπει, είναι πρόσφατα μεταμοσχευμένος, 3 μήνες και πρέπει να προφυλαχθεί από διάφορες ιώσεις, λοιμώξεις κτλ. Είναι πολύ αυστηρή αυτή η παρακολούθηση του παιδιού, αυτή την περίοδο, είναι κρίσιμη. Και γι' αυτό δεν τα είπε τα καλά τον Γεωργάκης, αλλά Γεωργάκη μου, αν είμαστε καλά, του χρόνου τα πούμε μαζί με όλα τα παιδάκια. Έτσι, αγόρι μου. Θέλεις να τα πεις τα κάλαντα μαζί με όλα τα παιδάκια που περιμένουν εδώ? Ναι. Ε? Βεβαίως. Ναι. Πόσο καιρό περίμενε ο Γιωργάκης να κάνει αυτή τη μεταμόσχευση? Ο Γιωργάκης περίμενε 5 χρόνια. 5 χρόνια. Ναι. 5 χρόνια από τότε που μπήκε πλέον στην πλήρη ενεφρική ανεπάρκεια. Έκανε περιτοναϊκές, μετά έκανε εδώ ημοκάθαρση με τα παιδάκια τούτα. Μαζί με τούτα τα παιδάκια ήταν χρόνια. Και ευτυχώς βρέθηκε μόσχημα από τη Γαλλία. Έχει σημασία αυτό. Από την Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε, όπως σας τα είπαν και προηγουμένως, δεν υπάρχουν δότες. Βρέθηκε από τη Γαλλία μόσχευμα, έκανε μεταμόσχευση ο Γιωργάκης στη Θεσσαλονίκη και τώρα δόξα τω Θεώ πηγαίνει καλά. Βλέπω είσαστε πολύ συγκινημένος. Περισσότερο με τα άλλα παιδάκια που περιμένουν εδώ στο κρεβάτι του πόνου. Γιατί τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Και αυτά που είπαν, τα παιδιά τα ίδια, τίποτα άλλο, δεν έχουν από τίποτα εμείς. Υγεία σε όλο τον κόσμο, τίποτα άλλο. Τι θέλεις περισσότερο αυτή την καινούργια χρονιά? Να βάλουν τα παιδάκια νεφράκια. Ευχόμαστε όλοι οι γονείς σε λίγο καιρό να χαμογελούν. Κύριε Κρεμαστινέ, εξαντλήστε τις δυνατότητες που έχετε για αυτά τα παιδιά. Χρειάζονται την προσοχή σας. Φίλες και φίλοι,
όλη η εκπομπή αφιερωμένη που αλλού, στα παιδάκια. Βοηθήστε κι εσείς, ώστε να έχουν ένα γλυκό χαμόγελο αυτές τις μέρες. Καλή σας νύχτα.